λένε ότι μπορεί να είναι πιο φτηνά. Είναι και άλλοι που δεν θέλουν να πετάξουν αεροπλάνο. Είναι και άλλοι που απολαμβάνουν και το Αιγαίο. Άρα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται τα πράγματα, πέστε μου λιγάκι, και αν μπορούμε να έχουμε εκτίμηση πότε μπορεί να ξεκινήσει αυτή η σύνδεση. Κοιτάξτε, έχουμε λάβει κάποιο ερωτηματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο, γιατί εγείρει διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν με λεπτομέρεια και χρειάζεται αρκετή ανάλυση του οικονομικού αντικτύπου, των παραδοχών, δηλαδή των εκτιμήσεων μας όσον αφορά το χρηματοδοτικό κενό, βεβαίως, για το οποίο υπάρχει μελέτη, αλλά το οποίο βασίζεται και πάνω σε διάφορες άλλες υποθέσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, το πόσα άτομα τελικά θα χρησιμοποιούν αυτή τη θαλάσσια σύνδεση, ο τύπος του πλοίου κλπ. Όπως είπα και πριν, έχει γίνει μελέτη όσον αφορά όλες αυτές τις πτυχές, οπότε έχουμε μια καλή βάση πάνω στην οποία βασίζεται η εργασία η οποία γίνεται τώρα. Ναι. Εν τούτης, χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, και αυτά που θα εισηγηθούμε, ελπίζουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν θα χρειαστεί εκτεταμένος χρόνος διαβούλευσης. Μάλιστα. Μετά από την υποβολή των πληροφοριών. Οπότε, σίγουρα εμείς στοχεύουμε να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ακριβώς και το ενδιαφέρον του κόσμου. Επομένως, θα θέλαμε τουλάχιστον το δικό μας το κομμάτι που θα είναι... Να γίνουν γρήγορα όλα, μάλιστα. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πυλίδου. Υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης μέρους της όλης αυτής της προσπάθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δικαιολογεί δηλαδή μια σύνδεση, μια χρηματοδότηση? Βεβαίως, μα γι' αυτό είναι που δουλεύουμε τόσο εντατικά και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σίγουρα αυτό που στοχεύουμε είναι να χρησιμοποιηθούν διαρθρωτικά κονδύλια, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτή η δραστηριότητα. Φυσικά, είτε χρηματοδοτηθεί από το κράτος, είτε χρηματοδοτηθεί από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάβει να είναι πόροι τους οποίους έχει το κράτος στη διάθεσή του για να κάνει διάφορα projects, διάφορα έργα. Επομένως, είναι μέσα από εκείνο το πλαίσιο που θα βγουν και αυτά τα χρήματα. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι τα κονδύλια τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απορροφούνται στο 100%. Επομένως, θεωρούμε ότι υπάρχει ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν κάποια για αυτό το Μάλιστα. σκοπό. Τώρα, από τις επαφές που έχετε κάνει, από τις επαφές που έχετε κάνει με Ελλάδα και Κύπρο, με φαντάζομαι με πλειοκτήτες και εταιρείες, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περίπλοκα θέματα. Μάλιστα. Τα οποία είναι το εάν επηρεάζεται η αξιοπλοεία της Ελλάδας. Δηλαδή, αν θα υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος σταθμός, πώς αυτό επηρεάζει την εσωτερική κίνηση. Μάλιστα, σωστό. Επομένως, υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, όπως επίσης και τα τέλη στα λιμάνια, οι σταθμοί, δηλαδή κάθε προσπάθεια βεβαίως θα γίνει για έναν νέο τελικό σταθμό ο Πειραιάς. Υπάρχουν όμως κάποιες γραμμές οι οποίες καταλήγουν στο Λαύριο, επομένως πρέπει όλα να δρομολογηθούν με τρόπο που να υποφελείται βεβαίως ο επιβάτης. Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Ελπίζω ότι θα βρεθεί ο δρόμος και ο τρόπος να γίνει πραγματικότητα. Ένα όνειρο πάρα πολλών ανθρώπων, έτσι. Και εμείς το ελπίζουμε. Εντάξει, σε πρώτο στάδιο πρέπει να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε δεύτερο στάδιο να βρούμε τους επιχειρηματίες, τους πλειοκτήτες, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα δείξουν ενδιαφέρον και στην πράξη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πυλίδου. Εύχομαι τα καλύτερα. Έτσι, και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα ρεπορτάζ να δούμε ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν με τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις νέες βολές κλειρίδι εναντίον κοινοβουλίου, εναντίον θεσμών, δικαιοσύνης και ερευνητικών επιτροπών. Πάμε στο ρεπορτάζ.